Να ρωτήσω κάτι που μου μένει ως απορία. Περιγράφεται μια διαδικασία πώς η τράπεζα απαξιώθηκε και το είπατε αναλυτικά νωρίτερα. Ένα ερώτημα είναι γιατί. Γιατί δεν ήξεραν οι διοικητές, οι οποίοι ήταν και πολιτικά πρόσωπα και πολιτικοί παράγοντες, ότι όλα αυτά θα φέρουν πρόβλημα. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το γιατί? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Δεν με θέλανε στην Κύπρο. Δεν θέλανε στην Κύπρο έναν Έλληνα και μία. Προσέξτε, για το κατεστημένο μιλάω έτσι. Με τον κόσμο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ούτε είχαν πρόβλημα. Εγώ πάντως θυμάμαι και μια περίοδο το κατεστημένο να σας αντιμετωπίσει σαν Μεσσία στην Κύπρο. Και το έχω ζήσει, ποτέ, κύριε Ευγενόπουλε. Ποτέ. Ποτέ, κύριε Ευαγγελάτο. Σας καλέσαν στη Βουλή και σας λέγανε, σε παρακαλούμε να μην φύγεις. Ναι, με παρακαλούσαν να μην φύγω, διότι θα τους έπαιρνα την τράπεζά τους από την Κύπρο. Με παρεπλάνησαν να μείνω, ότι δήθεν θα γινόντουσαν αλλαγές. Ο διοικητής της κεντρικής μου είπε, μην τολμήσεις, ήδη είχε δηλώσει στη Βουλή ότι δεν είναι προς το συμφέρον των μετόχων και με κρατήσανε εχμάλωτο. Αστεία πράγματα είναι αυτά. Ποτέ δεν με θέλανε στην Κύπρο, διότι εγώ από την πρώτη στιγμή που πήγα στην Κύπρο, πρώτα-πρώτα ξύλωσα το σύστημα Μιλόσεβιτς. Και εκεί πέρα ήταν πολλά λεφτά και ήταν εμπλεκόμενοι πολλοί άνθρωποι. Ακόμα και δικηγορικά γραφεία που σήμερα ανήκουν μεγάλοι πολιτευτές που βγάζουν λόγους στην Κύπρο και μιλάνε δίθεν για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Θέλετε να σας πω άλλες αλλαγές? Ναι. Μέχρι να πάω στην Κύπρο, Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή είχαν τις ίδιες τιμολογήσεις, κανέναν ανταγωνισμό και δεν έπαιρνε καμία στελέχη από την άλλη. Και εγώ πήγα και λέω: καμία συνεννόηση. Ο φθηνότερος θα πάρει τον πελάτη. Και βεβαίως θα σου παίρνω στελέχη και θα μου παίρνει στελέχη, διότι αλλιώς αυτό είναι εις βάρος των στελεχών, δεν μπορούν να έχουν ανταγωνιστική αγορά. Εγώ τα έκανα αυτά. Πήρα αμέσως την ΕΤΙΚ, την οργάνωση των εργαζομένων, και έβαλα εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αίτημα που το είχε 15 χρόνια και δεν το δεχόντουσαν καμία από τις δύο τράπεζες. Ερχόντουσαν οι μεγαλοεπιχειρηματίες που είχαν τις επαφές με το κράτος, ζητάγανε παράλογα δάνεια. Έχω ονόματα και διευθύνσεις, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα τα πω όμως στην Κυπριακή Βουλή, εφόσον με καλέσουν αυτοί. Οι οποίοι ερχόντουσαν και μου λέγανε 120 εκατομμύρια δάνειο. Ερχόντουσαν στα όργανα. Μου λέγανε τα όργανα. Το αναλύσαμε. Το δάνειο από την επόμενη μέρα είναι επισφαλές. Τι να κάνουμε? Όχι. Όχι. Μετά από μια εβδομάδα το έπαιρνε από την Τράπεζα Κύπρου. Και επίσης ερχόντουσαν οι Ρώσοι, οι οποίοι ζητάγανε ραντεβού με τον πρόεδρο της τράπεζας, τον κύριο Ευγενόπουλο. Ποτέ δεν έχω δει σε προσωπική συνάντηση ούτε ένα πελάτη. Οι μεγάλοι Ρώσοι, οι ολιγάρχες, αυτοί που έχουν κάνει διάφορα πράγματα στην Κύπρο και γι' αυτά, αν γίνει έρευνα, υπάρχουν στοιχεία να κατατεθούν, ήταν όλοι στην Τράπεζα Κύπρου. Και το τεράστιο άγχος το οποίο υπήρξε στην Κύπρο όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά το κούρεμα, η πρώτη εκείνη φάση που την απέρριψαν, και ίσως να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτά, γιατί με τις λάσπες τις απάντησα, δεν υπάρχει τίποτα, να μπούμε λίγο στην ουσία, έτσι. Αλλά τα μεγάλα συμφέροντα, όπως το λέω και στην ανακοίνωσή μου, κρυβόντουσαν πίσω από την Τράπεζα Κύπρου, όχι από τη Λαϊκή. Εμένα λοιπόν όλο το σύστημα αυτό δεν με ήθελε. Εγώ είχα απεκαλέσει τον Ορφανίδη ότι είσαι ένας δικτάτορας χωρίς γνώσεις και το είπα ανοιχτά. Διότι ήξερα ότι αν δεν αλλάξει την νομοθεσία τότε, το 2009, η Κύπρος θα κατεστρέφεται, όπως και έγινε. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία έγιναν στην Κύπρο είναι, να κλείσω με αυτό και να κλείσω το παρελθόν με αυτό. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη αγωνία. Εμείς έχουμε κάνει μία προσφυγή στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για να διεκδικήσουμε την επένδυσή μας με όλες τις παρανομίες που έχουν γίνει εις βάρος μας στην Κύπρο. Λίγο υπομονή και θα δείτε ότι εμείς θα κερδίσουμε. Όλα δε τα πράγματα τα οποία λένε οι Κύπροι, τα αυτά, τα περίεργα, τα έτσι και τα λοιπά, είναι όλα χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Και είμαι ο πρώτος που όταν άκουσα τον κύριο Αναστασιάδη να λέει ότι θα παραπέμψουμε την υπόθεση σε κάποια επιτροπή και σε εισαγγελείς και τα λοιπά να ευρυνθείς, είμαι ο πρώτος που το χαιρετίζω. Διότι μέχρι στιγμής στην Κύπρο τι κάνουμε? Μέχρι στιγμής λένε, θα φτιάξουμε, προσλαμβάνουμε την Αλβαρέζα Μάρσαλ, προσλαμβάνουμε αυτούς για έρευνες, για έρευνες, για έρευνες, και δεν βγάζουν αποτελέσματα. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για να καταλάβετε πώς δουλεύουν στην Κύπρο. Γίνεται μια επιτροπή, αυτή η επιτροπή θεσμών και τα λοιπά, η πρόσφατη, και να εξετάσει το θέμα των ευθυνών του Κυπριακού Συστήματος. Γίνονται λοιπόν διάφορες ερωτήσεις και βγαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας που είναι παρόν και λέει: υπάρχουν και ευαίσθητα τραπεζικά προσωπικά δεδομένα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κτλ. Και αποφασίζουν να στείλουν επιστολές οι βουλευτές στην Επιτροπή για να απαντηθούν αυτά με έναν τρόπο διακριτικό. Την επόμενη μέρα βγαίνουν στον Κυπριακό Τύπο οι ερωτήσεις των βουλευτών, οι οποίες αφορούν κατά 90% εμένα προσωπικά και λένε να μας πούνε. Τι μισθό είχε ο Βιανόπουλος, τι μπόνους είχε ο Βιανόπουλος, τι δάνεια είχε ο Βιανόπουλος, αν έχει γίνουν συναλλαγές με real estate, έχει αγοράσει, έχει πουλήσει ο Βιανόπουλος κτλ. Και η δυσφήμιση γίνεται για τον ερωτήσεων.
Στέλνω αμέσως επιστολή στην επιτροπή αυτή και λέω: παρετούμε επισήμως από την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και θέλω να απαντήσει η Λαϊκή όχι μόνο σε εσάς, να το δώσει σε όλες τις εφημερίδες. Και ζητάω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από το διοικητική της Κεντρικής να επιβλέψουν ότι αυτό θα γίνει χωρίς προσχηματικές καθυστερήσεις. Δεν το κάνουν. Περνάει ένας μήνας και βγάζω ανακοίνωση και λέω: δεν το κάνετε, διότι οι απαντήσεις θα σας πληγώσουν. Διότι θα ακούσετε, πρώτον, ότι δεν είχα ποτέ μισθό στην Κύπρο. Δεύτερον, τα περισσότερα έξοδά μου τα πλήρωνα από την τσέπη μου. Τρίτον, δεν είχα ποτέ δάνειο. Τέταρτον, δεν έχω κάνει καμία συναλλαγή σε προσωπικά ακίνητα. Αλλά αν απαντηθεί αυτό, θα καταλάβετε με ποιον έχετε και θα σας πληγώσει. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, διότι μου είπατε ότι χθες μια επιτροπή κτλ. Αυτή η ίδια επιτροπή είναι, κύριε Ευαγγελάτο, η οποία δεν τόλμησε να δημοσιεύσει τα στοιχεία και ξαναφώναξε πάλι δύο απίθανους χθες και έλεγε κάποιος: δώσανε, λέει, δάνεια 700 εκατομμύρια σε ένα φυσικό πρόσωπο με νομικές δραστηριότητες. Κάτι τρελά πράγματα. Ή έλεγε: μα έχουν κάνει, λέει, διαγραφές δανείων. Και εμείς ουρλιάζουμε και λέμε: δεν έχουμε κάνει καμία διαγραφή δανείων. Δώστε μας μία. Να κλείσουμε αυτή την κουβέντα ρωτώντας αυτό που είναι και αγωνία όλων μας. Τι αισθάνεστε ότι θα γίνει στην Κύπρο από εδώ και πέρα, ένα, και δεύτερον, ποια είναι η επίπτωση αυτής της καταιγίδας εδώ στην Ελλάδα? Εις το πρώτο θα σας πω το εξής. Για να υπάρξει μια οποιαδήποτε αντιμετώπιση και εξομάλυνση της κρίσεως στην Κύπρο χρειάζεται πολιτική ηγεσία, όχι στο επίπεδο του Προέδρου. Εγώ θεωρώ ότι έχει τη μικρότερη ευθύνη από όλους ο Πρόεδρος, αλλά σε επίπεδο Υπουργού Οικονομίας χρειάζεται μια αντιμετώπιση τεχνοκρατική. Θα σας πω κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όταν έγινε αυτό το κούρεμα, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο που έγινε, το σκληρότερο, που ήταν λάθος που δεν δεχθήκαν το πρώτο, δεν κάνανε δύο εξαιρέσεις που ήταν απαραίτητες για να λειτουργήσει η οικονομία τους. Η πρώτη εξαίρεση είναι ότι έπρεπε να εξαιρεθούν οι επιχειρήσεις που είχαν αλληλόχωρους λογαριασμούς. Διότι όταν έχεις επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι οποίες έχουν ένα λογαριασμό στον οποίο μπαίνουν τα έσοδα και πληρώνουν τα έξοδα στο τέλος του μηνός, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι καταθέτες που απολάμβαναν επιτόκια και ήξεραν τον κίνδυνο. Όταν λοιπόν παίρνεις και τα λεφτά των επιχειρήσεων από τους τρεχούμενους λογαριασμούς, πώς θα πληρώσουν τους λογαριασμούς? Κλείνουν. Δεν είχε λοιπόν ούτε ένα στο μυαλό να πει: παιδιά, αυτά πρέπει να τα εξαιρέσουμε. Έστω και αν θίξουμε τους φίλους μας, τους Ρώσους, 1% παραπάνω. Και το δεύτερο είναι, αυτό λοιπόν είναι τώρα για να λειτουργήσει η οικονομία. Και πρέπει να γίνει έστω και τώρα. Το δεύτερο είναι ότι δεν προστάτευσαν ούτε το περιβόητο transactional, αν θέλετε, business. Δηλαδή στην Κύπρο, τα χρήματα τα οποία έρχονται από την Ρωσία και από άλλες χώρες και από την Ελλάδα είναι δύο είδων. Είναι καταθέσεις που κάποιος τις έχει και απολαμβάνει ψηλά επιτόκια και αν παστώσει ας πρόσεχε, κόβονται οι καταθέσεις του. Όχι, αλλά ας το πούμε. Και είναι και κάποια χρήματα τα οποία έρχονται προσωρινά. Τα στέλνεις στην Κύπρο που έχεις μια θυγατρική για να φύγουν να πάνε να αγοράσουν μια επιχείρηση, να εισάγουν εμπορεύματα. Αυτά δεν μένουν στην Κύπρο. Πάνε για 5-6 μέρες. Εγκλωβίστηκαν αυτά τα χρήματα. Θα έπρεπε να είχαν πει ότι αυτά τα χρήματα που είναι transit δεν τα αγγίζουμε. Γιατί? Διότι στο μέλλον καταθέσεις οι Ρώσοι αποκλείεται να ξαναφέρουν. Ωραία. Επειδή όμως έχουν ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, είναι προφανές αυτό και αυτό. Το transactional business. Κάποιο μέρος το αφορά και οι ελληνικές επιχειρήσεις.